Επιστρέφουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος είναι μαζί μας για ένα θέμα το οποίο, Παναγιώτη, περιμένουμε εδώ και καιρό. Να όμως που έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες. Μιλάω βέβαια για τις νέες ταυτότητες και για το ποιες θα είναι καταρχάς αυτές οι αλλαγές, αλλά και η διαδικασία. Στα 8 ευρώ συν τα έξοδα των φωτογραφιών θα ανέρχεται το κόστος των νέων ταυτοτήτων για όσους εκδίδουν πρώτη φορά, αλλά και για εκείνους που θα αντικαταστήσουν τα επόμενα 4 χρόνια, καθώς τέτοιο είναι το χρονικό περιθώριο για την αλλαγή των παλαιών ταυτοτήτων. Να πούμε ότι η έκπτωση ενδεχομένως στην τιμή θα προέρθει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από το γεγονός ότι η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο θα έχει την έκδοση, θα αναλάβει και την έκδοση 11 ακόμα δημοσίων γράφων. Η προκήρυξη του απόρριτου διαγωνισμού ανάληψης του συγκεκριμένου έργου θα γίνει τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Τόσκας, στη Βολή, μετά από ερώτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Βορύδη. Και μάλιστα θα συμμετέχουν σε αυτό τουλάχιστον 4 επιλεγμένες εταιρείες, με βασική προϋπόθεση να έχουν αναλάβει την έκδοση αντίστοιχων εγγράφων σε τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκές χώρες. Αρκετές εταιρείες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους από την Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ισραήλ. Η καθυστέρηση βέβαια της προκήρυξης του διαγωνισμού, που όπως είπες και εσύ αναμέναμε όλοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχει προέρθει από το γεγονός ότι θα πρέπει να προσθεθεί στο τσιπάκι και το δακτυλικό αποτύπωμα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε και την κάρτα μας, το τι θα περιέχει τελικά. Βεβαίως, αυτό το τσιπάκι, γιατί αυτό θα είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, η δικλίδα ασφαλείας, προκειμένου να μην υπάρχει εύκολη αντιγραφή και πλαστογράφηση, κυρίως από τζιχαντιστές και τρομοκράτες, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην Κομισιόν. Λοιπόν, αυτό το τσιπάκι θα περιέχει μεταξύ άλλων τα στοιχεία ταυτότητας, βέβαια, του ενδιαφερόμενου. Είναι ένα σήμα επίσης το ICAO, είναι η International Civil Aviation Organization, δηλαδή ουσιαστικά της ταυτοποίησης και της επιστοποίησης της ταυτότητας του ατόμου με το ενσωματωμένο chip. Είναι ο αριθμός ταυτότητας, θα είναι η ημερομηνία λήξης, σε εμφανές σημείο, ο αριθμός πρόσβασης κάρτας, η αρχή έκδοση, δηλαδή από πού εκδίδεται, η υπογραφή του κατόκου, όλα αυτά θα περιέχονται βέβαια στην ηλεκτρονική μορφή, έτσι, στο τσιπάκι. Η φωτογραφία φυσικά. Η ομάδα αίματος προαιρετικά, που ενδεχομένως αργότερα να γίνει και υποχρεωτική. Το ΆΜΚΑ και φυσικά το ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα. Από την στιγμή λοιπόν της προκήρυξης του διαγωνισμού των συγκεκριμένων εταιριών που έχουν προεπιλεγεί από ό,τι φαίνεται, θα έχουν ένα περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή θα ανοίξει τον φάκελο του διαγωνισμού και θα προκριθεί βέβαια η πιο συμφέρουσα πρόταση, που έχει και τις προδιαγραφές βέβαια για την έκδοση των εγγράφων. Εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις τώρα, όλες οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 8-9 μηνών, δηλαδή περίπου στις αρχές του 2019. Βέβαια υπάρχουν, όπως σου είπα, πάρα πολλά έγγραφα τα οποία θα εκδοθούν από την συγκεκριμένη εταιρεία. Θα είναι ταξιδιωτικά έγγραφα δικαιούχων πολιτικού ασύλου, θα είναι κάρτες πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα είναι άδειες παραμονής ομογενών, άδειες διαμονής υπηκόνων τρίτων χωρών και διάφορα άλλα δημόσια έγγραφα. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Είμαστε ακόμα πιο κοντά. Το κρατάμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σχετικά με την έκδοση της νέας μας ταυτότητας. Λοιπόν, αυτή είναι η άλουση. Και περιμένουμε τώρα απελευθέρωση. Πώς, με το να εκδηλώσουμε, Αλλά επί επίπεδου θεολογικού θα θέσουμε το θέμα. Εάν δεν το θέσουμε εκεί, απετύχαμε. Πίσω δηλαδή από την κάρτα του πολίτου βρίσκεται ο αρχιμάγειρος διάβολος, ο οποίος έχει το επιτελείο του στις Βρυξέλλες καταρχήν και παντού, και απειλεί των πνιγμών μας, απειλεί την απορρόφηση της Ορθοδοξίας, την κατάλυση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής, που δεν πρόκειται να πάει τίποτα. Διότι όλοι οι πολέμοι έσβησαν, πήγαν εκεί που πήγαν, αλλά η Εκκλησία μένει εις τους αιώνας. Και η Εκκλησία και οι πατέρες δεν έχουν την πολιτική γλώσσα, δεν είναι δίγλωση, πολύγλωση, είναι ναι
Όχι όμως και αλλά. Είναι ναι και εις τους αιώνας. Τελείωσε. Λοιπόν και εμείς τι θα κάνουμε εμπροκειμένου. Θα κάνουμε εμπροκειμένου, να σας πω. Να προετοιμαστούμε για τα συνεπίας της αντιδράσεως. Δηλαδή, είσαστε οικογενειάρχοι, μητέρες, πατέρες, είσαστε πενθερές, είσαστε πενθεροί, είσαστε συγγενολόγοι, είσαστε συνεργάτες κλπ. Ρε να δεν κάτσε λιγάκι. Κάτσε λιγάκι, κάτσε. Δεν έχει κανένα ρεύτη, θα κάτσε. Κάτσε λιγάκι. Λοιπόν, τι θα γίνει. Σας θέτω το ερώτημα και εσείς θέσατε το ερώτημα σε μένα. Τι θα κάνεις, Πάτερ. Δεν είναι θέμα ότι την πήραμε, την πήραμε. Στην αρχή μπορεί να την πάρουν κατά προαίρεση ορισμένοι, ώστε σιγά σιγά να γίνει υποχρεωτική. Και όπως λένε, θα γίνει υποχρεωτική. Οι μη υπακούοντες όμως εις το παγκόσμιο κράτος, εις την μίαν κυβέρνηση, εις το ένα δικαστήριο, υπό την μίαν σημαία, εκείνοι θα υποστούν τα συνεπίες. Είμαστε έτοιμοι να υποστούμε τα συνεπίες. Δηλαδή, τώρα εδώ κόβουν συντάξεις, μειώνουν συντάξεις, μισθούς, φέρνουν εκείνα πως θα λένε τα συνέχεια, ό,τι και θεωρολογίες κλπ. Και προετοιμάζουν τώρα μεγάλα. Έτσι μια μικρή δουλειά. Δεν μου λέτε. Τότε που θα αφαιρεθεί και το χρήμα και θα είναι η κάρτα με την οποία όποιος την έχει θα μπορεί να αγοράζει, να πωλεί και να αγοράζει. Αυτή η κάρτα, αυτή είναι η θεολογική τοποθέτηση, αποτελεί τον αραβόνα του χαράγματος στο χέρι και στο μέτωπο που λέει η Θεία Αποκάλυψης. Το καταλαβαίνετε. Εγγένεται, δεν κάνει δυο τυρμενίτε. Είναι ο αραβόν. Δηλαδή, παίρνοντας την κάρτα, δεν είναι ότι βλάπτουν τα προσωπικά τούτα και εκείνα. Και εκείνα βλάπτονται και η ελευθερία και όλα. Αλλά εδώ όμως ραβωνιάζεσαι με το χάραγμα. Άμα το πάρεις αυτό, είναι άμεσος, έμεσος, άμεσος άρνησης της θεότητας του Χριστού. Όταν θα έρθει, πότε όταν, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Μόνο ο Πατήρ το ξέρει. Γράφονται διάφορα βιβλία, λέγονται και ομιλίες και ρήγματα ότι το 1900 τόσο και όλοι διεψεύσησαν. Δεν βγήκαν όπως τα γράψανε, ούτε όπως τα είπανε. Αυτό είναι το μυστήριο της ανομίας το οποίο ενεργείται και ανήκει στην βολή του Πατρός. Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος και πώς το σφράγισμα κλπ. Κλπ. Η Θεία Αποκάλυψη τα λέει όλα καθαρότατα. Και είναι το βιβλίο το οποίο στην εποχή μας έπρεπε από όλους να μελετάτε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Εάν το πάρουμε, εάν την πάρουμε, ραβωνιαστήκαμε με προημιακώς με το χάραγμα. Το πότε θα γίνει το ξέρει ο Θεός. Δηλαδή, ας βολευτώ εγώ και όταν έχει το χάραγμα τα βλέπουμε. Έτσι θα πούμε. Ξεγελιέται ο Θεός. Εάν πάλι δεν το πάρουμε, είμαστε έτοιμοι να υποστούμε τα συνεπίες. Δηλαδή εσύ που δεν τον πήρες την κάρτα, δεν μπορείς ούτε να ψωνίσεις, ούτε να πωλήσεις, ούτε φάρμακα, ούτε νοσοκομεία, θα ρέψεις όπως είσαι. Όπου και να πας και στα βουνά να πας, τι θα κάνεις εκεί, τι θα πας, ποιος θα σου δώσει, τι θα σου δώσει. Ή θα παίρνεις από τους άλλους για να συντηρήσεις. Τότε τι κάνω, τι έχω να κάνω. Άρα θα πεθάνεις. Ή θα σε πάρει ο Θεός μια ώρα αρχίτερα, διότι σε βλέπει ότι είσαι αδύνατος, αδύναμος περί την πίστη, ή ότι είσαι δηλός, θα σε πάρει όπως εμένα, λόγω χάρη, και θα αφήσει τους πιο γενναίους, ή θα υποστούν τα συνεπίας. Είμαστε έτοιμοι. Ιδού ποιο πρέπει να είναι το κήρυγμα το σημερινό του άμβωνος. Αφήστε τα κυρία Αγιεροκήρυκες. Περί νηστείας, περί προσευχής, περί εσωτερικής καταστάσεως, περί ταπεινός. Όλα αυτά, χρόνια και χρόνια τα είπατε, τα είπαμε. Κύκλους και περιοδικά και
Εδώ τώρα τι θα κάνετε, εάν δεν δείξετε εσείς το παράδειγμα, δεν δείξουμε εμείς οι δασοφόροι, οι μοναχοί, εσείς τα πρόβατα, τι θα κάνετε. Δεν μπορείτε να κινηθείτε, δεν μπορείτε να ζήσετε, τα παιδιά δεν μπορούν να σπουδάσουν, δεν μπορούν να ταξιδεύσουν στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Ευρώπη, δωδεκείτε. Μα είναι το παιδί που γέννησες, είναι η οικογένεια που δημιούργησες, το παιδί και το παιδάκι σου που πεθαίνει. Η μάνα σου δεν μπορεί να πιστεύει στο νοσοκομείο. Καταφρονείται. Δοθεκήθε. Και λοιπά. Τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η άλωση που σήμερα υφίσταται η Ορθοδοξία, η Εκκλησία, το έθνος μας. Τώρα δεν τα ξέρουν οι μεγάλοι εκεί, οι πατριάρχοι, οι επίσκοποι. Με τι ασχολούνται. Πες το, με τι ασχολούνται. Με τα πιάτα το φαγητό. Καλά είναι. Τώρα διπλασιάστηκαν τα πιάτα. Στον Άγιο Νικόλαο πήρε 150 μερίδες την ημέρα, τώρα γίνανε 330 την ημέρα οι μερίδες. Δηλαδή η δυστυχία προχωρεί και δεν θα σταματήσει. Με την κάρτα λοιπόν θα εμφανιστεί ο μεγάλος αδελφός και θα πει εδώ είμαι. Και θα πέσουν άλλοι να προσκυνήσουν, άλλοι θα αντισταθούν. Εδώ εμείς, ρε παιδιά, αδελφούλοι με αδελφοί μας, κάναμε την ενέσταση αυτήν κάτω στο μοναστήρι και είδατε τι διωγμός έγινε. Τις έχετε τις εφημερίδες, τις έχετε φυλάξει τις εφημερίδες, τι γράφουν οι δημοσιογράφοι κλπ. Επειδή έκαναμε εκεί πέρα μια δράξη μοναζωσών με έναν καλογερόπαπα, έκαναν αυτή τη δουλειά, την ένσταση αυτή. Τι θα γίνει όταν θα αντισταθούμε.